Μαραθώνιος. Ελλάδα, το άθλημά σου. Μου έλεγε ο δάσκαλός μου για τον Φιδιππίδη που έσπευσε να ανακοινώσει τη νίκη κατά της Περσίας στον Μαραθώνα. Φώναξε «Ναι, νικήκαμεν» και τον δημιούργησε ουσιαστικά από το 490 π.Χ. Ο Μαραθώνιος ξεκίνησε από το 490 που είχε γίνει η μάχη του Μαραθώνα και από τότε πρέπει, δηλαδή, έχει ονομαστεί Μαραθώνιος με το Φιδιππίδη που μετέφερε τη νίκη των Ελλήνων εναντίον των Περσών. Σημαίνει Ελλάδα, μας παραπέμπει στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, ένα αγώνισμα που το αισθανόμαστε κι εμείς δικό μας, σε εισαγωγικά αγώνισμα, το οποίο από καταβολής του απαιτεί υπομονή, πειθαρχία και εργατικότητα για όποιον θέλει να ασχοληθεί. Μου έμαθε ένα από τα πρώτα βιβλία που διάβασα για τον Σπύρο Λούι, τον Ερουλά από το Μαρούσι, που κέρδισε το χρυσό στην πρώτη σύγχρονη Ολυμπιάδα, αυτή της Αθήνας το 1896, για να εντυπωσιάσει μια γυναίκα, τον έρωτα της ζωής του. Έχω τρέξει αρκετούς μαραθώνιους παγκοσμίως. Αυτό το αίσθημα που συναντάς
όταν μπαίνεις στο Καλλιμάρμαρο, όταν πατάς το πόδι στο Καλλιμάρμαρο, σε ό,τι κατάσταση και αν βρίσκεσαι, είτε είσαι απογοητευμένος γιατί δεν έχεις κάνει το χρόνο σου, αυτή η ανατριχύλα που νιώθεις με το που πατήσεις το πόδι στο Καλλιμάρμαρο, που βλέπεις αυτό το στάδιο που ξεκινήσαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες το 1896, που νικητής ο Σπύρος Λούρης, όπως ξέρουμε, δεν υπάρχει. Ο κλασικός μαραθώνιος, ο οποίος τα τελευταία χρόνια λέγεται αυθεντικός, για μας, φαντάζομαι για τους πιο παλιούς, έχει παραμείνει το κλασικός. Είναι ένας μαραθώνιος που έχει ιδιαίτερες δυσκολίες, λόγω της ιδιαιτερότητας της διαδρομής από το Μαραθώνα στο Καλλιμάρμαρο, τις ανηφόρες που έχει μετά το 15ο χιλιόμετρο μέχρι το 31ο. Και, εν πάση περιπτώσει, αυτό δυσκολεύει ιδιαίτερα τη διαδρομή, με αποτέλεσμα και οι στόχοι των συμμετεχόντων να προσαρμόζονται ανάλογα με τις δυσκολίες. Συμμετείχα πάνω από 20 φορές σε μαραθώνιο στην Αθήνα και όλοι οι δρομείς της Ελλάδος θέλουν να τρέξουν έστω και μία φορά το κλασικό μαραθώνιο. Απλά η διαδρομή από το 11 χιλιόμετρο μέχρι το 31 έχει κλιμακωτές ανηφόρες και δυσκολεύονται οι πρωταθλητές να κάνουν κάποιο καλό χρόνο. Το καλό είναι ότι όλοι οι δρομείς, οι μαραθωνοδρόμοι, οι Έλληνες, έχουν τρέξει το κλασικό μαραθώνιο της Αθήνας. Πιστεύω ότι είναι τιμή για όλους τους μαραθωνοδρόμους να τρέξουν αυτόν τον αγώνα. Είναι τιμή για όλους μας, άσχετα από το αν ο στόχος σου σε ένα πιο εύκολο μαραθώνιο, σε εισαγωγικά πάντα, γιατί ο μαραθώνιος τι θα πει, εύκολος και δύσκολος, εν πάση περιπτώσει όμως σε ένα πιο ίσιο flat που λέμε εμείς μαραθώνιο, θα ήταν ο στόχος σου, θα ήταν για ένα καλύτερο χρόνο. Αυτός ο αγώνας είναι για μας τιμή και για όλους τους μαραθωνοδρόμους, για όλους όσους αγαπούν αυτό το αγώνισμα, το να μπαίνει στο Παναθηναϊκό στάδιο είναι ιδιαίτερη τιμή και έχει ιδιαίτερη συγκίνηση, όπως και για μένα. Βλέποντας τις αθλητικές παραγωγές, από μικρός έμαθα για τον Τσέχο Εμίλ Ζάτοπεκ, τον άνθρωπο ατμομηχανή, και για τον Αιθίωπα Αμπέμπε Μπικίλα, που είχε μάθει να τρέχει ξυπόλυτος. Κανείς δεν μπορούσε να τους νικήσει. Η ενασχόληση με τον αθλητισμό, οποιοδήποτε είδος αθλητισμού και ειδικά με το μαραθώνιο, προϋποθέτει πάντα να είσαι υγιής. Σίγουρα έχει πολλά ωφέλη για την υγεία ένας συμμετοχή σε μαραθώνιο δρόμο και ειδικότερα όχι μόνο ωφέλη μυϊκά, μυοσκελετικά για το καταναπνευστικό, αλλά έχει και ψυχοσωματικά ωφέλη. Δημιουργεί ένα αίσθημα εφορίας και μια εξάρτηση πολλές φορές. Και σίγουρα φαίνεται οι μαραθωνοδρόμοι, με μελέτες που έχουν γίνει, ζουν περισσότερο και με πολύ καλύτερη ποιότητα ζωής συγκριτικά με αυτούς που δεν κάνουν μαραθώνιο. Ισχύει αυτό που ακούσαμε πριν, ότι όταν μεγαλώνει ο άνθρωπος μειώνεται η έκρηξη αλλά αυξάνεται η αντοχή. Μπορεί να συμβεί αυτό? Αυτό συμβαίνει στο μυοσκελετικό σύστημα, φυσιολογικά. Ένας όμως αθλητής που προπονείται συστηματικά μπορεί να το καθυστερήσει πάρα πολύ και μπορεί να αθλείται και με μεγάλη επιτυχία και σε μεγάλες ηλικίες. Σίγουρα το γύρας και την ηλικία δεν μπορεί να την κερδίσει κανένας, αλλά σίγουρα μπορεί να το καθυστερήσει και να έχει μια καλή ποιότητα ζωής όσο προπονεί συστηματικά και με συνέπεια. Μαραθώνιος για μια γυναίκα είναι ένα σκληρό άθλημα, ένα σκληρό αγώνισμα και αν λάβουμε υπόψη την καθημερινότητα μιας σύγχρονης γυναίκας που μοιράζεται ανάμεσα σε πάρα πολλές ιδιότητες, της εργαζόμενης, γυναίκας, της μητέρας και πολλών άλλων,
Αυτή η εξοικονόμηση του χρόνου και της ενέργειας που απαιτεί ένα αγώνισμα σαν το μαραθώνιο είναι μια σκληρή πραγματικότητα, είναι μια σκληρή καθημερινότητα. Που βέβαια αν το κίνητρο είναι ισχυρό, νομίζω ότι μπορεί να αντεπεξέλθει και με αποτελεσματικότητα. Εγώ είμαι κοντά στα 50 χρόνια που ασχολούμαι με τον αθλητισμό, το τρέξιμο. Έχω τρέξει 50 μαραθωνίους, 45, οι οποίοι η μισή περίπου πρέπει να είναι κλασική διαδρομή. Κάθε μαραθώνιος έχει και τα καλά του και τα άσχημα. Πάντως είναι φοβερή εμπειρία ο κάθε αγώνας. Άκουγα μικρό στην αθλητική Κυριακή της ΕΡΤ για τον Σπύρο Ανδριόπουλο, αλλά άργησα πολύ να μάθω για τον Στέλιο Κυριακίδη, που το 1946, υποσιτισμένος και ταλαιπωρημένος από κατοχή και εμφύλιο, αποφάσισε να συμμετάσχει στον 50ο Διεθνή Μαραθώνιο της Βοστόνης στις ΗΠΑ και νίκησε, ενώ πολλοί περίμεναν να καταρρεύσει από τα πρώτα χιλιόμετρα. Τον ήρωα αυτόν που ευαισθητοποίησε Αμερικανούς και Έλληνες ομογενείς για οικονομική βοήθεια και είδη πρώτης ανάγκης στην Ελλάδα που μαστιζόταν από φτώχεια και ανέχεια. Μια Ελλάδα που αργότερα έκλαψε για τον Γρηγόρη Λαμπράκη που είχε τρέξει με το γνωστό σύμβολο στα χέρια τον Μαραθώνιο της Ειρήνης. Μεταξύ του μύθου και της πραγματικότητας συναντά το μαραθώνιο η Κρήτη με τον παπά Τζιρίτη, τον παπά που του άρεσε να γλακά για να το πούμε και στα κριτικά, αλλά και τον Αφορδακό που ήταν ο δικός μας πρωταγωνιστής σε αυτή την εκπομπή με άξιους συμπροταγωνιστές. Το 1980 που κάναμε προπόνηση στα στάδια αυτό σκέφτηκε κάποια στιγμή ο Δραμουντάνης που είχαμε προπονητή, να ανεβούμε για ένα διάστημα να κάνουμε προπόνηση στην Ίδα. Ήταν προς το τέλος του Απρίλη και Μάη. Ξεκινούμε λοιπόν δύο άτομα την αρχή, μετά στην πορεία πάνω γίναμε 5-6. Μέναμε σε ένα παλιό μητάτο Ανογιανό που δεν κατοικούταν από Βοσκό, και ήμασταν αυτοσυντήρητοι. Δηλαδή, κάθεν αναλάμβανε από μια δουλειά. Εγώ μαγείρευα, άλλος έφερνε από τη μάντρα το γάλα, άλλος πήγε και έφερνε νερό που ήταν στο 1,5 χιλιόμετρο. Άλλος έβγαζε στα μαγκάθι να έχουμε σαλάτα και περνούσαν οι μέρες. Όλα πηγαίναν καλά. Οι Ανογιανοί λοιπόν, όταν τελείωνε το μεσημέρι και πήγαινα στη ταβέρνα, με κουρδίζανε, πειράζομαι ο ένας τον άλλο. Λέει, εδώ στο κάμπο τρέχεις. Στην κορφή μπορείς να βγεις και αναγκάστηκα ένα πρωί να φορέσω τα αθλητικά και να πάω στην κορφή για να τους πω ότι πήγα ας πούμε σε 1:31. Κατεβαίνω, περνούν οι μέρες, στις 55 μέρες έφυγα, αλλά αυτοί τους είχε μείνει η συνήθεια τώρα ότι βλέπανε κάποιον να τρέχει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Όποιος συναντούσαν λοιπόν από εκεί και μετά,
Λέει αυτός τρέχει σαν τον Αφορδακό, τους έμεινε. Και αυτό κατά σύμπτωση μετά από χρόνια που έγινε πρώτη φορά εγώ η μη μαραθώνιος εδώ στο Αρκάδο χώρι, κατέληξε να γίνει σλόγκαν. Βρες Γιώργη, την τάχεις. Άσε με στο δέμονα και δεν μπορώ να ησυχάσω. Επήγα αυσέ στον αγώνα, τσέτσι από βλάκνο, τσούπα από πίσω μου, σαν τον Αφορδακό, το μαλλιό του Φραντζού και με προσπέρα. Όταν λέμε Αφορδακός Γιώργος, είναι πρότυπο για σας τους περισσότερους, όχι μόνο για σένα. Όχι μόνο για μένα και όχι μόνο για την Κρήτη, γιατί έχει κατέχει το ρεκόρ στην Κρήτη το 2017 και σε εποχές που, δηλαδή τώρα αν ήταν ο Γιώργος, έτρεχε με τις σημερινές συνθήκες τώρα μαραθώνιο, θα μιλούσαμε για αθλητές κάτω του, γύρω στο 2010. Λέω τώρα έτσι πώς είναι τα πράγματα, δηλαδή να μεταφέραμε τον Γιώργο με μια καψούλα, δηλαδή να τρέχει, δηλαδή με τα πόδια του Γιώργου, τώρα. Ναι, μιλάμε ναι. Για τέτοιο επίπεδο αθλητές και όχι μόνο σαν αθλητής μαραθωνδρόμος, σαν αθλητή ήθους, ένα αθλητή ο οποίος έχει αφήσει το στίγμα του όχι μόνο στον αθλητισμό, αλλά γενικά με ό,τι ασχολείται. Είναι ο πρώτος και ο κορυφαίος αθλητής της Κρήτης στο μαραθώνιο. Δεν ξέρω, αλλά για να βγει άλλος σαν τον Γιώργο πρέπει να περάσουν πολλά χρόνια ακόμα. Δεν μπορείς να μην σε πιάνει δέος όταν πας και κάνεις ένα αγώνατο για τη Μίλατο και τερματίζεις μέσα στο σπήλαιο της Μιλάτου που έγινε αυτή η μεγάλη θυσία, ο σκοτωμός, η σφαγή από τους Τούρκους. Δεν μπορείς να μην συγκινήσει όταν τρέχεις για τον Παπατζηρίτη, για αυτό το μεγάλο αθλητή της εποχής εκείνης. Ιερέας ήταν βέβαια ο άνθρωπος, αλλά είχε το χάρισμα του να τρέχει. Και έλεγα τότε εγώ δύο λόγια για αυτό και τον ετοιμούσα λέγοντας ότι ήθελα να ήμουν ταχύ σαν τον Παπατζηρίτη. Σε δύο λεφτά να γύριζα ολόκληρη την Κρήτη. Ο Παπατζηρίτης γεννήθηκε το 1852 στο οροπέδιο Λαστείου, στο χωριό Άγιο Γεώργιος. Μετά παντρεύτηκε στο χωριό Κασάνος. Συμμετείχε σε αθλητικές εκδηλώσεις τέλος του 1895. Συμμετείχε σε κάποιες αθλητικές εκδηλώσεις. Ήταν φαινόμενο και η προτομή του είναι στο χωριό Κασάνος. Και έχουμε διοργανώσει και αθλητικές εκδηλώσεις για τον Παπατζηρίτη κατά κόσμον ευάρεστο στα Μιολάκης. Και είναι η προτομή του στο χωριό Άγιο Γεώργιος, που είναι το χωριό του, Λαστείου, στη Κασάνος, εδώ στο Δήμο Μηναπαιδιάδος, στο χωριό. Και ήταν αθλητής φαινόμενος. Το βιβλίο του κυκλοφοράει στα βιβλιοπολία του Ηρακλείου. Και αθλητής φαινόμενο. Απλά δεν έτυχε να συμμετέχει λόγω είχε πόλεμο το 1897 στις Αρκάνες και δεν μπορούσε να συμμετέχει στην Ολυμπιάδα το 1896 γιατί πολέμησε και στη μάχη των Αρκανών. Ο Παπατζηρίτης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει περάσει στη σφαίρα του μύθου. Θυμάμαι όταν βγήκε το βιβλίο του Παπατζηρίτη από τον εγγονό του, τον Κατσαράκη, το δάσκαλο, μας είχε καλέσει ο Νίκος ο Ψηλάκης για να μιλήσουμε πάνω στο θέμα. Και έγινε παρεξήγηση όταν κάποια στιγμή είπα
ότι το 2-5 που αναφέρεται δεν ευσταθεί. Γιατί ούτε με πατελονάκι τρέχαν τότε, ούτε με φανελάκι, ούτε με αθλητικό παπούτσι. Για να γίνουν ορισμένα πράγματα πρέπει να υπάρχουν ορισμένα στάνταρ. Δεν μπορώ να μην συγκινηθώ όταν θυμάμαι τώρα τον αγώνα στην Παναγία την Κουδουμά. Χιλιάδες κόσμος που πηγαίναμε να προσκυνήσουν, άλλοι να περπατήσουν και άλλοι να τρέξουν για να τιμήσουν τη χάρη της Παναγίας. Ο αγώνας αυτός ήταν από τους πιο δύσκολους μετά τον Όλυμπο. Ήταν δύσκολος ο Κουδουμάς, δεν μπορεί να είναι 23-24 χιλιόμετρα να ανεβείς απάνω στο βουνό και να κατέβεις κάτω. Λοιπόν, οι πιο πολλοί εγκαταλείπανε που δεν ξέρανε να προετοιμαστούν κατάλληλα. Και εγώ ο ίδιος είχα πει μια φορά, δεν θα ξανατρέξω τέλος πάντων, έχω τρέξει τόσες φορές, καλά είναι, ναι, ήταν μεγάλη ταλαιπωρία. Αλλά όταν προσκύνησα την Παναγία και έκατσα δύο λεπτά και ξεκουράστηκα και θαύμασα το τοπίο, είπα ότι του χρόνου Παναγία μου πάλι θα ξανατρέξω. Και αν είναι τόσο δύσκολο, βοήθα με να αντέξω. Το να είσαι γιατρός σε βοηθάει γιατί μπορείς βιωματικά να αναγνωρίσεις τις φυσιολογικές μεταβολές, τις επιπτώσεις που συμβαίνουν και κατά τη διάρκεια του αγώνα και πριν και μετά. Και μπορώ να πω ότι εμένα η ενασχόλησή μου κυρίως με υπερμαραθώνιο δρόμο στο βουνό, το οποίο έχει μια άλλη χάρη και άλλη ευχαρίστηση δίνει στον αθλητή. Η Κρήτη έχει τέτοιες ομορφιές, έχει απίστευτες ομορφιές, όχι μόνο η Κρήτη, όλη η Ελλάδα μας, όλος ο κόσμος. Μόλις αλλάξει λίγο παραστάσεις, σίγουρα θα δεις πράγματα ωραία που όταν τα ζεις σε καθημερινότητα, πολλοί που τα ζουν δεν τα. Δεν τα χαίρονται και είναι δίπλα τους. Δηλαδή, μπορεί να φύγεις από εδώ 5 χιλιόμετρα έξω από το Ηράκλειο, να πας στην Κέρι, στο δάσος Κέρις, να πας στο Φουρνί, να πας στο Γιούχτα, να πας. Μιλάμε για κοντίνα στον Καρτερό, στο φαραγγί του Καρτερού. Δηλαδή, υπάρχουν μέρη γύρω μας που δεν χρειάζεται δηλαδή, ούτε να ξοδέψεις αρκετή ώρα από την προσωπικό σου χρόνο. Λίγο έτσι να αφιερώσεις με την οικογένειά σου και να βγεις. Σίγουρα θα κερδίσεις πολλά περισσότερα. Και σαν άνθρωπος, αλλά και θα γεμίσει ενέργεια. Μια ακόμα ευχάριστη στιγμή είναι το 2012 που είχα κερδίσει την κατηγορία μου στο Μαραθώνιο της Αθήνας, που αυτό είναι μεγάλη υπόθεση για έναν αγώνα που έχει 10.000 ανθρώπους, έτσι, να κερδίσει την κατηγορία σου, μια κατηγορία έτσι που ήμουν 45 χρονών τότε, να κερδίζει μια κατηγορία ολόκληρη, δεδομένου ότι εκεί δεν είναι μόνο Έλληνες αθλητές, είναι αθλητές από όλο τον κόσμο. Ήμουν τυχερό γιατί έτυχε να είναι εκείνη τη μέρα ο Ψαρομιχελάτης ο Νίκος. Ένας που είχε τρέξει μαραθώνιο πριν και μετά ήταν καλός προπονητής στο στίβο του Παναθηναϊκού. Πήγαμε λοιπόν με τον Νίκο στη διαδρομή. Αυτός προφανώς περίμενε ότι εγώ, χωρίς να έχω κάνει προπόνηση και 19 χρονών τώρα το τίποτα, οι πιθανότητες για να τερματίσω δεν ήταν και τόσο πολλές. Όταν λοιπόν φτάσαμε στο 30, και εγώ δεν έδειχνα ότι είχα επηρεαστεί ιδιαίτερα. Γυρνά και μου λέει, εάν αντέξεις
και περάσουμε την Αγία Παρασκευή, θα τερματίσουμε μαζί. Όταν ανεβήκαμε όμως στην Αγία Παρασκευή, οι όροι αντιστραφήκαν. Γιατί εγώ νομίζω ότι μετά την Αγία Παρασκευή το πρόβλημα έχει λυθεί, δηλαδή έχει περάσει η ανηφόρα. Αλλά είναι δύσκολα. Είναι δύσκολα γιατί στην ανηφόρα δουλεύουν άλλοι εμείς και στην κατηφόρα άλλοι. Όλοι λοιπόν όταν φτάσαν στην Αγία Παρασκευή αρχίζουν και ανεβάζουν ρυθμό και εκεί πέφτει το κάρφωμα. Εκεί λοιπόν βγήκε η κούραση στο Νίκο, το Ψαρομιχελάκι. Πριν φτάσαμε στη γέφυρα Κατεχάκη μου λέει είμαι καρφωμένος για να θέλεις φύγε. Λέει αφού είπαμε θα τερματίσουμε μαζί. Και πήγα μαζί και μπήκαν πραγματικά και τερματίσαμε μαζί στο Παναθηναϊκό στάδιο. Έχω μόλις 5 μαραθωνίους, έτσι, την εμπειρία 5 μαραθωνίων και οι 5 ήταν ξεχωριστοί, αλλά σίγουρα ο πρώτος μαραθώνιος, νομίζω ότι αυτή την εμπειρία δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Δεν θα ξεχάσω αυτό το υπερβατικό συνέστημα που ένιωσα σε εκείνο τον πρώτο αγώνα, ένα απίστευτο αίσθημα εφορίας, αισθήματα αγάπης να ξεχυλίζουν, με συγκινούσαν εικόνες όλων των δρομέων, σώματα ας πούμε που πάλευαν με τον πόνο και το έβλεπε κανείς αυτό, άνθρωποι σε αμαξίδιο, ήταν απίστευτο το συνέστημα, απίστευτο. Ήταν στη Βαρκελόνη ο πρώτος μου μαραθώνιος. Εάν με ρωτήσετε ποιους αγώνες θυμούμε περισσότερο, δεν θα πω κανένα από τους αγώνες που διακρίθηκα. Τα περιστατικά είναι 2-3. Το ένα είναι όταν έτρεξα στα 100 χιλιόμετρα στην Ελβετία που τερματίζαμε 7 η ώρα το πρωί ξημερώματα και τερμάτισε μια γυναίκα που περνούσε τα 75 με φλεβίτιδα στα 100 χιλιόμετρα. Και το άλλο είναι όταν η αστυνομία μου ζήτησε κάποια στιγμή όταν κατέβηκα Κρήτη να πάω στην Αθήνα να συμμετέχω στο Παγκόσμιο Κύπελλο Μαραθωνίου Αστυνομικών επειδή στο προηγούμενο πριν 4 χρόνια στη Μαγιόρκα είχα διακριθεί. Λέω δεν είμαι προετοιμασμένος. Λέει να έρθεις να μπεις στην αφετηρία και να σταματήσεις. Λέω αν έρθω και όπως στην αφετηρία πρέπει να τερματίσω γιατί εγώ δεν έχω συνηθίσει να χρεώνομαι εγκαταλείψεις. Και πήγα και έκανα 5 ώρες 12 από το 2017 που είχα. Δηλαδή σαν να έκανα 100 χιλιόμετρα. Στα 100 χιλιόμετρα είχα κάνει 8. Εκεί πραγματικά βλέπω ότι αυτοί που αξίζουν το χειροκρότημα είναι όλος ο υπόλοιπος κόσμος πίσω από τους πρώτους που δεν έχει τις προδιαγραφές να γίνουν καλοί αθλητές και κάνουν πολύ περισσότερη προσπάθεια από εμάς. Τώρα το θυμάμαι, είχα κατά νου πριν πάμε στη Χειροσύμα να έχω κάνει μια συμβολική κίνηση, αλλά δεν την έκανα, να πάω να καταθέσω κάτι στο μνημείο. Από τη φασαρία όμως το αγώνα και επειδή είχαμε κάποια προβλήματα με την είσοδο στην Ιαπωνία, γιατί πήγαμε με ένα φύλλο χαρτί δίκηνη διαβατηρίου να περάσουμε στην Ιαπωνία, αλλά οι Ιάπωνες δεν μασάνε από αυτά. Από λόγω της καθυστέρησης, γιατί αν σκεφτείς ότι αυτοί οι άνθρωποι μέσα σε λεπτά διαλυθήκανε και ακόμα και τώρα πληρώνει αυτή την κατάσταση. Ότι ένας αγώνας βουνού, ο οποίος εκτελείται σε πολλές ώρες, μιλάμε για 20-30 ώρες, φορές και 60 ώρες, έχει πολλές εκπλήξεις, ευχάριστες και δυσάρεστες.
πρέπει να διαχειρίσεις τον εαυτό σου, αλλά καμιά φορά σου τυχαίνουν και απρόπτα. Έτυχε σε έναν αγώνα 160 χιλιόμετρων στο Παρανέστη, το Virgin Forest Ultra Trail, το ίδιο βράδυ να συναντήσω μία αρκούδα, η οποία την πέρασα για σκύλο και πήγα να την ταΐσω κιόλας. Και αυτή βέβαια τρόμαξε πιο πολύ από μένα και έφυγε τρέχοντας. Και συνάντησα και ένα λύκο λίγο αργότερα, που μαζί με άλλους δύο συναθλητές μας πήρε στο κυνήγι. Ευτυχώς τον τρομάξαμε και αυτό μας τρόμαξε περισσότερο ο λύκος παρά η αρκούδα. Πάντα υπάρχουν απρόπτα. Μια φορά θυμάμαι σε μια προπόνηση, κάτω στη Μεσαρά, τελειώντας μάζευμα αϊών, δηλαδή κάναμε τη εργασία μας και είπα να τρέξω έτσι λίγο έτσι το βράδυ. Μια διαδρομή που είχε γύρω στα 14 χιλιόμετρα, νύχτα, φορούσα ένα μακό φανελάκι λευκό και όπως έτρεχα, από την απέναντι μεριά του δρόμου ερχόταν ένας ηλικιωμένος κύριος με ένα γαϊδουράκι, αυτές οι εικόνες που σπάνια τώρα τις συναντάμε, και έστειλε και δύο κατσίκες από πίσω και έτσι όπως πήγε μπροστά, βλέπει ξαφνικά μπροστά του ένα, λέει «Ιντάνε μωρέ του τώρα». Εγώ ήμουνα τότε στην ηλικία 50 χρονών. Ήταν το 1996 και φαινόμουν μικρότερος. Εγώ επειδή είχα δει ότι κάνουν κάποιο έλεγχο στις ταυτότητες και όλα αυτά, πήρα μαζί μια φωτοτυπία της ταυτότητας. Δήλωσα εγώ την ηλικία μου, ότι εγώ είμαι 50 και άνω, και τρέξαμε. Γνώριζα τον Γιάννη τον Πανταδοσάκη, ο οποίος μου είπε να πάω να τρέξω και του λέω «Ρε εσύ, πέρσι ποιος βγήκε πρώτος?» Και μου λέει «Να, ο κύριος. Αυτός βγήκε πρώτος, ναι αυτός. Πόση ώρα έκανε?» Τόσο, ήταν 20 λεπτά, 5 χιλιόμετρα ήταν τότε αυτό. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός έφυγε και εγώ ήμουν πίσω του. Αυτός σήκωνε το πόδι και εγώ το πάταγα. Όταν φτάσαμε στο Γκριτζά που ξέρουμε τώρα όλοι μας, κάνω μία και πάω και τερματίζω μπροστά από αυτόν. Αφού λέω θα τερματίσουμε τώρα. Και ο άνθρωπος αυτός ζήτησε να μου κάνουν τεστ, δηλαδή να μου κάνουν έλεγχο αν είμαι σε αυτή την κατηγορία ή δεν είμαι. Καθυστερούσαν να κάνετε την απονομή και έλεγα γιατί ρε παιδιά, τι συμβαίνει, γιατί δεν κάνετε την απονομή να μου δώσετε το κύπελο. Ήθελα το κύπελο, ήθελα εγώ. Λοιπόν, και μου λένε αυτό και αυτό. Α, αυτό, βγάζετε αυτό, τα πάρτε. Είμαι ή δεν είμαι, λέει είσαι. Τα πρόπτα υπάρχουν και στην περίοδο της προετοιμασίας σε ένα αγώνα. Ας πούμε να έχεις βγάλει τα 2/3 της προετοιμασίας, να έχεις αφιερώσει χρόνο, ενέργεια, να έχεις στερηθεί άλλα πολύ σημαντικά πράγματα, ας πούμε, που μπορεί να έχουν να κάνουν με την επαφή σου με τους ανθρώπους, με την οικογένειά σου, με το παιδί σου, και όμως να σου βγει ένας τραυματισμός αφού έχεις βγάλει τα 2/3 της προετοιμασίας και να παίζεται μέχρι τελευταία στιγμή το αν θα μπορείς να συμμετέχεις ή όχι. Στην κλασική διαδρομή, ας πούμε, από το 18ο χιλιόμετρο να βγαίνουν στο σώμα απίστευτοι πόνοι, να ματώνουν τα δάχτυλα. Καλά, αυτά τώρα είναι για μας πολύ συνηθισμένα πράγματα. Δεν λέω κάτι φοβερό δηλαδή, κάτι ξεχωριστό. Και να μπαίνει σε μια διαδικασία εξάσκησης του μυαλού σου να πάβει να ακούει τον πόνο. Νομίζω ότι με αυτό έχουμε έρθει όλοι αντιμέτωποι. Να συνεχίζεις χωρίς να υπάρχει ο πόνος. Υπερμαραθωνίως έχω τρέξει τον μεγάλο αγώνα Τάλος Χρυσοσκαλίτη Σαζάκρο. Είναι κάθε μέρα 50 χιλιόμετρα επί 12 μέρες, περίπου 550 χιλιόμετρα, και συμμετείχαμε μεγάλους αθλητές όπως είναι ο Γιάννης Οκούρος, υπερμαραθωνοδρόμος από την Τρίπολη, που έχει αρκετά ρεκόρ γίνεται στην καριέρα του, όπως είναι ο Γιώργος Αφορδακός, πρωταθλητής μαραθωνίος με 2 ώρες 17 μαραθώνιο, αθλητής της Εθνικής Ελλάδος, όπως είναι ο Παναγιώτης Κοτρονάρος, ο οποίος είναι παγκόσμιος ορειβάτης, έχει ανέβει σε όλες τις κορφές του κόσμου, ο Αλταμπέρντο Μαϊντάν από την Αργεντινή, ο οποίος έχει κάνει πολλούς υπερμαραθωνίους παγκοσμίως. Το 1994 ήταν αυτός ο αγώνας και έχει γίνει ο Τάλος το 92, το 94 και το 2000 με συμμετοχή αθλητών από διάφορα μέρη της Ευρώπης,
και από τη μακρινή Αργεντινή. Η διαδρομή από τη Χρυσοσκαλίτσα στα Χανιά μέχρι τη Ζάκρο. Μέχρι τη Ζάκρο απλά βγήκαμε σε όλες τις κορφές της Κρήτης, Λευκαόρη, Ψιλορίτη, Αστερούσια, Λασιώτικα βουνά, και η διαδρομή ήταν και σε χωματόδρομους και σε άσφαλτο, και κάθε μέρα περίπου 50 χιλιόμετρα καλοκαίρι με ζέστη, και περάσαμε περίπου 18 δήμους, 65 χωριά. Μ' αρέσει να κάνω τέτοιες διαδρομές και να διανύω έτσι αποστάσεις, και όχι μόνο σε δρόμους που όλοι σύνδωσε προπονούμαστε σε άσφαλτο. Μ' αρέσει να τρέχω στα βουνά και να διανύω αποστάσεις έτσι στη φύση. Όλοι πόσοι Ψιλορίτης. Έχω τρέξει στα δύο. Έχει άλλες χάρες στο ένα βουνό, όλα το άλλο. Συναισθηματικά θα πω Ψιλορίτης. Βέβαια, ο Όλυμπος σου δίνει δυνατότητα να τρέξει ένα πολύ πιο όμορφο και ανώμαλο τερέν, που δυστυχώς δεν το έχουμε εδώ πέρα. Κάθε όμως βουνό έχει τη χάρη του. Ιδιαίτεροι οι άνθρωποι αυτοί των μεγάλων αποστάσεων, με ψυχή σαν του Γιώργου Ζαχαριάδη, του Πόντιου, που θέλησε να τρέξει από την Παναγία Σουμελά στη Βέρεια μέχρι την Παναγία Σουμελά στην Τραπεζούντα, και από την Αγία Σοφιά της Κωνσταντινούπολης μέχρι και το γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, που έχει την ίδια ιστορική ονομασία. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την δυνατότητα και την ευκαιρία αυτή να έρθουν πάλι στη μνήμη αυτές οι ωραίες στιγμές, συγκινητικές θα έλεγα, που έζησα σε όλη αυτή τη διαδρομή, την οποία διαδρομή την είχα κατά νου, την είχα στο μυαλό μου χρόνια τώρα, γιατί από τότε που μπήκα στον χώρο των μεγάλων αποστάσεων για να τρέχω μεγάλες διαδρομές, η πρώτη μου σκέψη ήταν αυτή, αν υπάρχει δυνατότητα, αν μπορώ να τρέξω μια τέτοια διαδρομή μεγάλη. Και ευτυχώς με τη βοήθεια της Παναγίας μπορέσαμε και το πραγματοποιήσαμε αυτό το μεγάλο όνειρο. Έτσι λοιπόν, το 2015, τον Ιούλιο, 1η Ιουλίου, ξεκίνησα τη διαδρομή αυτή από το χωριό μου, την Άρβασα, το οποίο χωριό μου έχει και όνομα της μεγάλης πόλης, την Αργυρούπολη του Πόντου. Έφτασα την Παναγία Σουμελά, το όρος Βέρνιο, και τυπικά από εκεί ξεκινάει το μεγάλο δρομολόγιο. Από την Παναγία Σουμελά της Βέρειας, τρέχοντας καθημερινά πάνω από 50 χιλιόμετρα την ημέρα, έφτασα σε 27 μέρες την Παναγία Σουμελά, στο όρος Μελά, στην Τραπεζούντα του Πόντου. Γίνουμε τώρα έτσι που τα ξαναθυμάμαι. Τα βήματα ήταν βαριά, αλλά όταν έφτανα την περιοχή αυτή, τα χωριά, ένιωθα ότι δεν είμαι σε ξένο αμέρι, δεν είμαι σε ξένα χωριά, δεν είμαι σε ξένο κράτος. Ένιωθα ότι είναι κάτι δικό μου. Ένιωθα όμορφα. Ένιωθα τόσο περήφανα, γιατί μπαίνοντας στην Παναγία Σουμελά, μετά από 100 χρόνια, ένιωθα ότι η ελληνική σημαία ξαναπάει μετά από 100 χρόνια από εκεί που έφυγαν οι πρόγονοί μας, ως ένα ευλαβικό μνημόσυνο για τα άταφα κόκαλα που έμειναν εκεί στους δρόμους, ένα μνημόσυνο, ένα κερί
για την ψυχή τους, για να ηρεμήσουν οι ψυχές τους, γιατί ένιωθα ότι σε κάθε βήμα, ειδικά αυτά τα 15 χιλιόμετρα από την πόλη της Ματούκας μέχρι το μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά, ένιωθα και έβλεπα ότι συνομιλούσα και τις ψυχές των παππούδων και των γιαγιάδων. Ήταν πολύ συγκινητικά, δεν μπορώ να σας το περιγράψω αυτό με λόγια. Το 2019 έγινε και μία άλλη διαδρομή, επίσης συμβολική. Αυτή η διαδρομή των 1.453 χιλιόμετρων συμβολικά ήταν από την Κωνσταντινούπολη μέχρι στη Νέα Φιλαδέλφεια, από την Αγία Σοφιά της Κωνσταντινούπολης, την Αγία Σοφιά της Νέας Φιλαδέλφειας και στα Μέγαρα. Για να φέρω χώμα και νερό στη θεμελίωση του καινούργιου κηπέδου της ΑΕΚ. Μια συμφωνία που είχε γίνει με τον κύριο Μελισσανίδη και με τον Δήμαρχο Μεγαρέο, όπου υποδέχτηκαν εκεί ωραία και έγιναν αυτά τα συμβολικά πράγματα πολύ συγκινητικά. Αυτό έγινε το Σεπτέμβριο του 19, όπου έτυχα μία όμως, έγινε και μία περίεργη κίνηση από τους Τούρκους, είχαν συλλάβει την περιοχή της Κερσάνης και με επελάσανε. Οι Τούρκοι όχι τότε δεν μπορούσα να ξαναπάω τα πατρογονικά εδάφη. Υποκλίνομαι στους μαραθωνοδρόμους, αλλά δεν μπορώ να τους μοιάσω, γιατί όπως μας λέει και κορυφαίος επιστήμονας αλλά και αθλητής μεγάλων αποστάσεων, δεν μπορείς από τη μια μέρα στην άλλη να κάνεις μαραθώνιο. Δεν μπορείς εύκολα να γίνεις ένας από αυτούς. Οι συμβουλές βέβαια είναι πάντα ένας που θέλει να ασχοληθεί με το μαραθώνιο να έχει ένα καλό background, να έχει ένα καλό ιστορικό αθλητικό. Δεν μπορεί κάποιος ξαφνικά να ασχοληθεί με το μαραθώνιο. Χρειάζεται μια σταδιακή διαδικασία προπόνησης, κλιμάκωσης και πάνω απ' όλα ένας καλός έλεγχος ρουτίνας, ένα screening test για κάθε, ειδικά για το μεσιολετικό, το καρδιοπνευστικό του σύστημα, ώστε να τον καθιστά ικανό να συμμετέχει σε αυτούς τους αγώνες. Βάλαμε το λιθαράκι, σε αυτό που χτίσαμε ένα ουρανοξύς, θα έλεγα εγώ, το οποίο έχει και συνέχεια και θα έχει. Και αυτό είναι, γιατί γνωρίζοντας, μπαίνοντας στον κλασικό αθλητισμό, και δεν απαραίτητο να είναι μαραθώνιος, βάζοντας την κίνηση μέσα σου, σίγουρα κερδίζεις πολλά περισσότερα ωφέλη. Τα ωφέλη είναι πολλά περισσότερα. Λιγότεροι γιατροί, λιγότερο άγχος, γιατί φεύγει, εκτονώνεται, παίρνεις μόνο καθαρό αέρα. Έχω κερδίσει ναι, σε βαλκανικούς αγώνες στα 10 χιλιόμετρα, στα 5, πάντα με τη σημαία τερματίζουμε και στο μαραθώνιο. Όταν τρέξουμε στο εξωτερικό, πάντα τερματίζουμε με τη σημαία, την κρατάμε σε όλη τη διαδρομή και την απλώνουμε στο τερματισμό. Είναι αυτή η ανάγκη όλων μας να ξεφύγουμε από την καθημερινότητα, να ξεκλέψουμε λίγο χρόνο με τον εαυτό μας, να νιώσουμε αποφορτισμένοι. Αυτή η ανάγκη νομίζω. Θυμάμαι στον ανώμαλο δρόμο στο πολεμικό αεροδρόμιο στην Καβάλα, βρέθηκα σε καλή φόρμα, είχε βρέξει με το τουλούμι τη νύχτα, είχε πλημμυρίσει ο τόπος, πηδούσαμε κάτι χαντάκια για να που ήταν στη διαδρομή πάνω. Ορισμένοι λοιπόν δεν θέλουν προφανώς να βρέξουν, φαίνεται, τις κάλτσες, και σε ένα σημείο που είχε λιμνιάσει 50 μέτρα παρακάμπτανε το νερό. Εγώ βουτούσα κανονικά. Δεν πέσει σημασία ότι ήμουν φορδακός. Λοιπόν,
κέρδισα τον αγώνα με 200 μέτρα διαφορά. Εγώ είμαι μαραθωνοδρόμος. Καμία σχέση με τα 10 ή 12 χιλιόμετρα. Και γυρνάει κάποιος ο πρωτοκαλασσάτος αθλητής και λέει, άντε λέει, μας κέρδισε και ο Αφορδακός. Δηλαδή, στον και καλά κέρδισα τυχαία. Που με είδανε κάποιοι έτρεχα στην παραλία, οι οποίοι ήταν εκεί θεατές, δηλαδή ήταν με τα ρούχα αυτοί, γιατί δεν ήταν, κατάλαβα, Ηρακλειώτες, πρέπει να είχαν έρθει από κάποιο χωριό να δούνε την παραλία, να δούνε τίποτα, μάτι, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Και δεν καταλάβαν ότι εγώ έτρεχα γιατί έκανα προπόνηση, τέλος πάντων. Και με σταματάει ένας και μου λέει, ρε κουμπάρε, τι συμβαίνει, γιατί τρέχεις. Εγώ κατάλαβα και το έκανα χιούμορ, τέλος πάντων, και του λέω, κοίταξε, ο ένας πάει με Mercedes και ο άλλος με μηχανάκι. Και ο άλλος τα χιλιόμετρα τα κόβει με τα γλάκια.